Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 28η συνάντηση ελληνικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Κωστακιών. Συμμετείχαν τα χορευτικά συγκροτήματα Κωστακιών Φιλοθέης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βόλακας Δράμας, αλλά και ο Σύλλογος Γονέων Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, η Αγία Θεοδώρα. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή 28η συνάντηση παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων. Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται επί 28 χρόνια και κατά γενική ομολογία αποτελούν πλέον θεσμό για τα πολιτιστικά δρόμενα του χωριού μας. Μέσα στους στρατηγικούς στόχους που βάλαμε από την ίδρυση του Συλλόγου μας μέχρι και σήμερα ήταν και είναι η εξοικείωση των κατοίκων σε θέματα πολιτισμού αλλά και σε θέματα τρόπου διαβίωσης, τρόπου ζωής. Όλα αυτά τα 28 χρόνια, πολύ, πολύ δύσκολα τη ζωή αυτού του Συλλόγου μας, αποδείξαμε εδώ στην περιοχή μας ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα, άλλωστε και μόνη η λέξη πολιτισμός ενέχει την έννοια της ανάπτυξης, της κινητικότητας, της αδράνειας, της προόδου και όχι της καθυστέρησης και της οπισθοδρόμησης. Μια έννοια που είναι άμεσα συνδεμένη με τη δυνατότητα που προσφέρεται στους κατοίκους μιας τοπικής κοινωνίας. Όχι μόνο να αποκτήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά και να καλλιεργήσουν, να διευρύνουν και να απολαύσουν γνώσεις και ικανότητες. Είναι αλήθεια ότι βάλαμε τον πήχη ψηλά. Επόμενος στόχος μας είναι η ανακαίνιση του κτηρίου του Συλλόγου μας και η δημιουργία του Ολογραφικού Μουσείου, όπου θα στολίζει και θα αναβαθμίσει την περιοχή μας. Οι άνθρωποι που βλέπουν και που πάνε μπροστά σε αυτόν τον τόπο είναι εκείνοι που συνεχώς και πεισματικά ενδιαφέρονται και ψάχνουν για τις συνθήκες που θέλουν να ζήσουν και άμα δεν τις βρουν, τις δημιουργούν μόνοι τους. Για να διατηρήσουμε την παράδοσή μας και να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της περιοχής, χρειαζόμαστε ανθρώπους, κοινωνικά υγιείς, ανθρώπους που βρίσκουν διεξόδους στην κοινωνία που ζουν. Ήταν μια γιορτή παράδοσης αφιερωμένη στον πολιτισμό, όπου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ομίλου της UNESCO, Πειραιώς και Νήσων, και τη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, του Δήμου Αρταίων, τη Δημοτική Κοινότητα Κωστακιών, το Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, αλλά και το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κωστακιών. Για τη μεγάλη γιορτή της παράδοσης, με σχετική του δήλωση, αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Άρτας, Βασίλης Ψαθάς. Καλωσορίζουμε και εσάς, όπως και τον υπόλοιπο κόσμο, στο καθιερωμένο φεστιβάλ που κάνει ο Σύλλογος, τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κωστακιών. Να τους συγχαρώ, να τους ευχηθώ να έχουν πάντα δύναμη και να μας εκπλήσουν με τις ωραίες βραδιές τους και με τις εκδηλώσεις τις πολύτιμες που κάνουν για την περιοχή της Άρτας. Εύχομαι σε όλους υγεία να είναι καλά και να σε όλο τον κόσμο καλή διασκέδαση. Με σχετικές δηλώσεις τους αναφέρθηκαν και οι αντιπρόσωποι του ομίλου UNESCO, ο κύριος Δημήτρης Χαλάστρης και η κυρία Θωμαή Δροσάτου. Ερχόμαστε σήμερα εγώ και η κυρία Θωμαή Δροσάτου, εγώ με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή Υγειονομικών Υπηρεσιών του ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων και η κυρία Θωμαή με την ιδιότητα του Συμβούλου των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Είναι χαρά μας που είχαμε το κάλεσμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κωστακιών Άρτας. Ο Όμιλος πάντα στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Έχουμε κάνει και ένα κάλεσμα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βόλακα Δράμας. Ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας και βρισκόμαστε εδώ να στηρίξουμε το Φεστιβάλ της Άρτας. Κυρία Θωμά. Καλησπέρα και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα από το Σύλλογο Κωστακίων. Να έχει πολλές επιτυχίες και εμείς με την UNESCO, με τον Όμιλο. Για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, ό,τι μπορούμε θα είμαστε δίπλα τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Όμιλο Πειραιώς και Νήσων για την UNESCO που παραβρέθηκε απόψε στην εκδήλωσή μας. Φυσικά η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του UNESCO. Συμμετέχουν τα χορευτικά του Βόλακα Δράμας, της UNESCO φυσικά είναι το χορευτικό αυτό, Φιλοθέης Κωστακιών, και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες, Αγία Θεοδώρα.
Τα χορευτικά συγκροτήματα έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έτσι, χαρίζοντας σε όλους τους παραβρισκόμενους πολύ κέφι και ένα φανταστικό θέαμα. Τσάξει του τρυπών, τον Κωνσταντή δεν θέλει που τσάξει του τρυπών. Θέλει τον Παναγιώτη του γραμματικό, θέλει τον Παναγιώτη του γραμματικό. Yeah.